Φωνάζει πάλι ο Απόστολος Παύλος και λέει: φεύγετε την πορνεία, φύγετε, απομακρυνθείτε. Για όλα τα άλλα αμαρτήματα δεν λέει, δεν φωνάζει τόσο πολύ. Ειδικά για τις σαρκικές αμαρτίες φωνάζει πάρα πολύ. Φεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που κάνει ένας άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Λέω ψέματα. Ο νους μου, η ψυχή μου, είπε αυτό, μπλα μπλα μπλα, λόγος είναι, λέω ψέματα. Ή οτιδήποτε άλλο σκέφτομαι, ξέρω εγώ, είναι εικόνες, φαντασίες, λογισμοί κτλ. Όλα λέει, τα αμαρτήματα είναι εκτός του σώματος. Εκείνος ο οποίος πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα. Δηλαδή, γκρεμίζει τον ναό του Θεού. Και αν γκρεμίσει τον ναό του Θεού, σε ποιο ναό, σε ποιο σώμα θα μπορέσει να παραμείνει ο Θεός, να έρθει να νοικιάσει και να μας δώσει ενίκιο. Γι' αυτό και δεν έχουμε κέρδη, γι' αυτό και δεν έχουμε ωφέλειες και είμαστε φτωχοί, επειδή αμαρτάνουμε σαρκικά. Πολλοί άγιοι άνθρωποι σήμερα, να αναφέρω αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον Εφραίμ που είναι στην Αριζόνα της Αμερικής, λέει ότι οι Έλληνες θα φτωχύνουν, το έλεγε από χρόνια, θα φτωχύνουν επειδή έχουν πέσει στις σαρκικές αμαρτίες. Ασφαλώς, άμα έχεις ένα σπίτι άδειο ή ένα σπίτι γκρεμισμένο και δεν το ενοικιάζεις, δεν θα πάρεις ενίκιο, οπότε δεν θα έχεις τίποτα. Ο Θεός τι είχε πει, θυμάστε, λίγο πριν από τον κατακλυσμό, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επί τους ανθρώπους τούτους, είχε πει στον Νόε, επειδή όλοι έχουν γίνει σάρκες, όλοι ασχολούνται μόνο με τις σαρκικές αμαρτίες.